Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Τρόπο για να διασπάσει την άμυνα της Ένωσης, όπως εδώ που βγαίνει μπροστά με τον Ντέντε. Το γύρισμα για τον Αράνχο, πάνω από τα δοκάρια, κόρνερ. Ξανά η φάση από την ωραία κάθε την παγιά, όπου ήταν εκτεθειμένος, όπως φαίνεται, ο Τέτε. Συνεχίστηκε η φάση, ο Ναράρχο. Εδώ παγιά που βγαίνει για τον Ναράρχο, ευκαιρία να βρει ένα 0. Στο 18 η ΑΕΚ σκοράρει στον ντεμπούτο του, ο Ναράρχο. Καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα νωρίς στο 18 λεπτό. Εδώ κοιτάξτε από την παγιά που βγήκε, έβγαλε τέτα τέτ τον Ναράρχο. Ο Χέφερ, αν δεν κάνω λάθος, πλάσαρε ιδανικά. Προσπαθεί σιγά σιγά η Ένωση να βρει ρυθμό, να κρατήσει μπάλα για να γίνει επικίνδυνη. Αμπαρτζουνιάν, το γύρισμα, υπάρχει υπόδειξη offside. Σταματάει και αυτή η επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Εδώ ξανά η φάση. Εκτεθειμένος ο Ρουσάς. Εδώ υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Θα έχει μία σημαντική απουσία. Από αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Προσπαθεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχει κοντά στους αμυντικούς της ΑΕΚ κάποιους παίκτες. Εδώ η μπαγιά που βγαίνει για τον Ντόζη, ευκαιρία για την Ένωση, σηκωμένη όμως η σημαία του βοηθού. Να δούμε την φάση. Δύσκολη φάση, ίσως να είναι στην ίδια ευθεία ο Ντόζη. Τόνιο. Χαμηλά η μπάλα για τον Τάντι. Διώχνει όπως, αλλά τώρα η Ένωση είναι μπροστά. Το σουτ που γίνεται 1-1. Ισοφαρίζει με τον Βαρέλα η ομάδα της Ένωσης. Σε μια φάση που δεν μύριζε τόσο πολύ γκολ, ήρθε όμως ο Βαρέλα. Ξανά η προηγούμενη φάση. Από την παγιά που βγαίνει η μπάλα, παίρνει ύψος. Δεν ακολούθησε κανείς τον Βαρέλα. Αμαρκάριστος πίσω. Πολλά μπράβο, Τσένο Μιλιανέσκι χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές του. Να πούμε, να δούμε τη φάση. Να δούμε τον Τέτε εδώ στην περιοχή. Σταματάει όμως τη φάση. Είναι να δούμε και το replay. Εδώ δύσκολη φάση. Εδώ Αμπαρτζουμιάν. Και τώρα το παιχνίδι παίρνει ένα καλύτερο ρυθμό. Παγιά του Σπόλιαρης και πάλι σηκωμένη σημαία. Ξανά προηγούμενη φάση που όντως πιο μπροστά. Ο Τέτε θέλει να βγάλει για τον Ιωάννου. Ιωάννου κρατάει, μένει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, η κεφαλιά. Δύσκολα ο Κλέιμαν σε κόρνερ. Πλησιάζει σε ένα δεύτερο γκολ η ΑΕ. Καλά εκεί ήταν ο Κλέιμαν από την κεφαλιά του Ναράνχο, ο οποίος πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Ναράνχο. Εδώ ένα μαρκάρισμα και θα έχουμε και κάρτα στον Χέφελ. Προσπαθεί τώρα να διώξει η ΑΕΚ. Παίρνει ύψος η μπάλα. Ονομαχίες, Βαρέλα. Φάουλ για την Ένωση. Σε πολύ καλό σημείο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Ιωάννο. Ριέρα, η σέντρα στην περιοχή και φαγιά που γίνεται, μαζεύει σταθερά ο Τόνιο. Τελέσσιε το κόρνερ και φαγιά που γίνεται, η μπάλα παίρνει ύψος. Νέο σουτ που γίνεται, ο Τόνιο πέφτει, αλλά η μπάλα έξω. Ο Βαρέλα δοκίμασε το πόδι του από καλό σημείο, από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πέρασε και τώρα βγαίνει μπροστά. Η Ένωση, μπαγιά του Αμπαρτζουμιάν, ωραία μπαγιά Θεοδόρου, το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από την μπαγιά που βγήκε η άμυνα, η Ένωση μπήκε κάπως καλύτερα. Και ο Ρεξάτη
Ραμπαρτζουμιά να κάνει το γύρισμα εδώ. Παρολίγο αυτό γκολ. Από το γύρισμα εδώ του Αμπαρτζουμιά. Θεοδόρου έχει απέναντι του τον Τάντι. Βρίσκει τον τρόπο να κάνει την μπαγιά. Απομακρύνεται η μπάλα. Και ο Χέφερ κερδίζει. Χέφερ θέλει να περάσει. Εδώ υπάρχει φάουλ και κάρτα. Στο Ριέρα. Ο οποίος κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και γενικότερα η ένωση. Μπαγιά του Ριέρα για τον Ρουσά. Δεν είναι σε θέση offside. Μένει στην περιοχή ο Ρουσά. Μαρκάρισμα από πίσω, προβολή καλύτερα. Κεφαγιά που γίνεται, απομακρύνεται η μπάλα. Τέτε. Τρέχει να προλάβει. Εδώ μαρκάρισμα. Και κίτρινη κάρτα θα δεχθεί ο Βαλιάνος. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα, νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρω αν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ο Τάντι για να γίνει αυτή η αλλαγή. Εδώ η μπάλα στην περιοχή, φωνάζουν για χέρι και πέναλτι. Οι γηπεδούχοι, δεν υπάρχει κάτι λέει ο Νικολάου. Ποιμένη ένωση, Βαλιάνος. Το σούτ του παίρνει ύψος η μπάλα, υπάρχει υπόδειξη offside. Και εδώ η προηγούμενη φάση. Ο Βαλιάνος άφησε για τον Θεοδόρ. Ριέρα. Βαλιάνος. Την παγιά του Βαλιάνο. Ουντόζει την κεφαγιά. Η μπάλα έξω. Κατοχή στο 56% για την ΑΕΚ. Μειώθηκε αρκετά. Και εδώ η κεφαγιά του Ουντόζει στην δόξα. Έναν γκολ εκεί στις καθυστερήσεις. Στην τελευταία φάση τότε του αγώνα. Εδώ ευκαιρία για την ένωση, το πλασέ που γίνεται δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 82 για την ένωση. Από την πάσα εδώ που βγήκε προς το μέρος του Αμπαρτζουμιάν δεν υπήρχε offside. Ο Ριέρα είδε τον Αμπαρτζουμιάν. Εκεί με τον Αμπαρτζουμιάν. Ωραία κίνηση εδώ του Θεοδόρου. Έχει χώρο. Εδώ τον μαρκάρει από πίσω και θα έχουμε κάρτα στον Φερνάντεθ. Τόσο από τον Μπάλαζιτς. Και πάει να βγει τώρα η Άκη με τον Κίβενη. Κίβενη για τον Ναράνχο. Ναράνχο στην περιοχή. Το σούτ που γίνεται μπάλα έξω. Κρινό σούτ που έγινε. Ξανά η φάση. Με τον Ναράνχο. Εδώ το σούτ με Αμπαρτζουμιάν. Σπόλιαριτς. Θέλει να βρει τον Σαντίκ. Τρέχει να προλάβει και τα καταφέρνει. Σαντίκ, η σέντρα, ευκαιρία 2-1. Ο Βαρέλα λυτρώνει την ένωση στο 90. Η ένωση γυρίζει το μάτς. Ο μεγάλος ήρωας για την ένωση. Εδώ ξανά από την παγιά του Σαντίκ. Η κεφαλιά του Βαρέλα κακή και πάλι αμυντική λειτουργία από την ΑΕΚ. Ο Σαντίκ είδε τον Βαρέλα, ο Τόνιο δεν μπόρεσε, ο Τουριός δεν έβγαλε καλή άμυνα. Αυτόν τον μήνα, στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.